Όλο και πιο έντονο ακούγεται τις τελευταίες ώρες ότι η Ελένη Μενεγάκη θα περάσει μαζί με τον Γιάννη Λάτσιο τις διακοπές του Πάσχα στην Κέρκυρα. Πήγανε για σούσι την Παρασκευή και τους άρεσε. Καθαρά Δευτέρα πήγανε για κούλουμα και τους καλάρεσε. Σου λένε λοιπόν, δεν κάνουμε μαζί και Πάσχα. Χωρισμένοι είμαστε, μπορεί να έχει βελτιωθεί και η οικονομική κατάσταση της χώρας. Μια χαρά θα τα περάσουμε. Στάμνες έχουν. Η φιλαρμονική έχει κουρδίσει τα βιολιά της. Βαράτε βιολιτζίδες λοιπόν. Σύμφωνα με φήμες έρχεται στην Κέρκυρα η οικογένεια Λάτσιου για να περάσει το Πάσχα. Αμέ. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Σουίτα σε υπερπολιτελές ξενοδοχείο ακούγεται πως έχει κλείσει η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος. Αρκεί να μην το ακούσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μας αρχίσει στα μέτρα. Φέτος θα σου βλύσουν και πάλι οικογενειακά το αρνί. Τι κι αν τα τσούγκρισαν λεπτομέρειες. Κάθε χρόνο έρχονται. Τα τελευταία χρόνια του το καλοκαίρι ας πούμε έρχονται πάντα και το Πάσχα και τα διαστήματα που έχουμε δει. Συνήθως που μένουν, ξέρετε. Ή στο κομμένο ή στο γνωστό ξενοδοχείο εδώ στην πόλη. Εγώ του είχα δει και στο Λιζόρμο όταν η οικογένεια όλοι μαζί. Άλλωστε δεν έχει περάσει και πολύ καιρό από τότε που έπιναν αγκαλιά κουμκουάτ στο νησί. Τον Αύγουστο είχαν έρθει σίγουρα γιατί τον Αύγουστο είχε γίνει και πολύ μπουρμπουρμπουρ. Ήτανε αρχές μέσα από αρχές μέσα Αυγούστου είχαν έρθει. Το κουβεντιάζανε και τα λοιπά και αυτά όλοι ότι ήταν μεγάκι στην Κέρκυρα και ήταν μεγάκι στην Κέρκυρα. Είχε νοικιάσει αυτή τη δίλα, ξέρω εγώ, και ξέρω και είχε μείνει. Όταν μένουν κομμένο και τα λοιπά δεν μένουν σε ξενοδοχείο. Νοικιάζουν σπίτι και μένουν. Λέω κι εγώ, γιατί να είναι τόσο λαμπερή σήμερα η επαγγελματίας μάνα και σύντροφος Ελένη. Επιτέλους, αρχίζει να επανέρχεται στα φυσιολογικά της. Μικρό στο πατρικό μου δίπλα στο πορτάλι υπήρχε ένα δέντρο που οι πιτσιρικάδες το λέγαμε τζιτζιφιά. Ήταν μεγάλο με κορμό 25 εκατοστά, περίπου. Είναι μεγάλο το 25 εκατοστά. Για δέντρο δεν ξέρω. Ήθελε η παρουσιάστρια να κρυφτεί, αλλά πού να την αφήσει η χαρά. Από εδώ το έφερνε, από εκεί το πήγαινε, όλο για τις διακοπές του Πάσχα έλεγε. Τι στέλνουν, λέει, οι τηλεθεατές μηνύματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος και από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα με έχει καλέσει στο σπίτι. Ναι, την κάλεσε και η Μέρκελ για να βάψουν τα αυγά. Λένε, έχω ένα εξοχικό εκεί, δεν θα σε βρει κανείς, θες να πας να ξεκουραστείς. Και εσύ γιατί δεν τους λες ότι έχεις κλείσει σουίτα με τζακούζι και πισίνα στην Κέρκυρα, να τους κόψεις τη φόρα. Να σας πω, τα έχω κρατήσει αυτά τα Γιατί. Για προσάναμα στο τζάκι. Ποιος δουλεύει ποιον, δεν ξέρω.